Πολλά τα περιθώρια για βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην Κύπρο, σύμφωνα με έρευνα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών. Περισσότερο στο ρεπορτάζ της Γαβριέλα Ζάρτιλα. Τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών σε διοικητικές θέσεις παρά το ψηλό τους μορφωτικό επίπεδο τόνισε σήμερα η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών σε διάσκεψη τύπου. Σύμφωνα με έρευνα που διεκπεραίωσε το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, το 50,2% των εργαζομένων γυναικών στην Κύπρο έχουν ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά η συμμετοχή τους σε θέσεις λήψης αποφάσεων στις κυπριακές επιχειρήσεις είναι πολύ χαμηλότερη των ανδρών, 27,5% έναντι 72,5%. Τα αποτελέσματα της έρευνας, εάν δεν αξιοποιηθούν, θα είναι λέξεις, αριθμοί και σχεδιαγράμματα στο χαρτί. Ενώ από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας καταδεικνύει ότι το ποσοστό γυναικών που κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην Κύπρο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά τον Καναδά. Την ίδια στιγμή, η έρευνα καταδεικνύει ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό εμφύλιος επαγγελματικός διαχωρισμός στην αγορά εργασίας στην Κύπρο. Στα θετικά στοιχεία της έρευνας είναι και το γεγονός ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να ασχολούνται με το πρόβλημα της σεξουαλικής παρενόχλησης, υιοθετώντας προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των γυναικών. Ωστόσο, καταγράφεται ως αρνητικό στοιχείο το γεγονός ότι το 23% δήλωσε ότι δεν είναι ενήμερο για την συγκεκριμένη νομοθεσία.